εκπομπάρα. Το εδώ σπάθο μας έβαλε. Ναι. Πάμε. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Τι πάμε, πού πάμε. Πάμε. Ένα, δύο, τρία, πάμε. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε. Θα είμαστε για τις επόμενες δύο ώρες σε μια πολιτιστική εκδήλωση, παύλα ραδιοφωνική. Έναν πολιτισμό που φεύγει από τα μικρόφωνά μας. Είναι μια ποιότητα γενικότερα. Έναν αθλητικό σμήμα. Ένα χειροκρότημα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ένα χειροκρότημα. Έτσι. Όλα και τα στούντιο που χειροκροτάνε από ό,τι βλέπω απ' έξω. Και τα κουφώματα. Και τα κουφώματα. Ένα δημοσιογράφο, όχι και τόσο κόσμημα. Είναι έτσι. Πάμε, παλικάρια. Ο Χατζη Νικολάου της Βορείου Ελλάδος. Αλήθεια είναι αυτό. Ο οποίος πληρώνει τους υπαλλήλους, όχι υπαλλήλους, τους συνεργάτες του. Συνεργάτες του, έτσι μπράβο. Πρώτο του μηνός είναι όλοι πληρωμένοι. Ο Χατζη Νικολάου, τόγκα. Έτσι μαθαίνουμε. Πιστόλι. Σύμφωνα με πληροφορίες, πάντα το βάζεις αυτό. Ρε. Ποιο? Πάντα το βάζεις αυτό. Πάντα θα το βάζεις. Δεν με χορταίνετε. Τέλος πάντων, η ουσία είναι μία, ότι είναι η τελευταία εκπομπή. Κάτσε να κλείσουμε, δεν είμαστε και τόσο καλοί επαγγελματίες. Ναι. Είναι η τελευταία εκπομπή της σεζόν και ουσιαστικά ο λόγος είναι ότι παντρεύομαι και πρέπει να το οργανώσω λίγο. δύο φορές πήγα να πάρω τρεις, χαρτιά. Τρεις εβδομάδες μας έχεις σπάσει τα νεύρα. Εμένα να δεις πως είναι τα νεύρα μου. Παντρεύεται έχω πάει δύο φορές για χαρτιά εδώ. Και έχω αποτύχει παταγωδός. Έχω μαζέψει ένα χαρτί. Έξι φορές πήγα στην εκκλησία, ρε μεγάλε. Στην εκκλησία δεν θα περάσω ούτε απ' έξω. Είναι. Ναι. Αλλά τέλος πάντων, επειδή θα είμαι απασχολημένος, είναι η αλήθεια, με αυτό το event θα το χαρακτηρίσω. Ένα πάρτι θα κάνεις, έτσι. Ένα πάρτι. Πώς λένε κάτι κάγκουρ εκεί πέρα. Δεν θέλω γάμο και έτσι μεγάλο. Θέλω να κάνω έτσι ένα πάρτι εγώ και φίλοι μου. Ποιοι φίλοι σου είναι μεγάλοι. Γιατί θα βάζεις κανένα ζώδιο εσύ, τι θα κάνεις. Ναι, όλοι αυτοί οι βλάχοι που το λένε αυτό. 500 άτομα έχουν καλεσμένους. Εμένα θα γίνει σε πολύ κλειστό κύκλο. Ναι, ευτυχώς είμαι καλεσμένος. Ελάχιστοι φίλοι που θα πρέπει να. Θα καταγραφεί σε βίντεο, θα γίνει sequel. Live θα έχουμε. Θα live έχουμε στην... κάποια live, να το πουλήσουμε και Γιαννούλη. Να το πουλήσουμε. Να το δώσουμε τζαμπά. Εγώ από το G-Point κούτρα θα το μια βάλω. Μέρα μετά παντρεύεται και κυρίες με την Παρατσινού. Να προλάβω να τα πάρω εγώ από το Star. Ξέρεις ότι στο δικό μου το γάμο είχε έρθει το Star. Σιγά μην δεν ερχόταν. Live. Σε ποιον γάμο. Τον... Έραν έχω κάνει, ρε. Τον τωρινό, αυτόν εδώ, τον ντόπιο. Τον επίσημο εδώ, τον επίσημο. Της Ελλάδος. Ναι. Γιατί έχω παντρευτεί και στην Ουκρανία για κάτι χαρτιά εκεί πέρα, κάτι. Κάτι προσκλήσεις, κάτι τέτοια, κάτι αραβώνες. Να βοηθήσουμε κόσμο να έρθουν στην όμορφη Ελλάδα. Αυτό ακριβώς που λες, Γιάννη μου. Ακριβώς. Ωραία, εγώ είμαι η αιτία που θα το λήξουμε κανένα 20 ημέρο πριν την περσινή σεζόν. Είναι η αλήθεια. Και μαζί με το γάμο που τρέχω και για το κομμάτι του νέου project που στήσαμε. Το πάντρεμα επαγγελματιών δημοσιογράφων με επαγγελματίες προπονητές παύλα αναλυτές. Το repress.gr που από σήμερα είναι σε πλήρη λειτουργία. Και για να μην μπερδευόμαστε, είναι μία ιστοσελίδα ποδοσφαιρική επιμορφωτική, ναι. Και όχι μία σελίδα ενημερωτική. Δεν θα έχει ειδήσεις, θα έχει μόνο... Δεν μας ενδιαφέρει η είδηση, ναι. Κοινής λήψης, ποιος έβρισε ποιον, τι έκανε, δεν μας απασχολούν όλα αυτά. Καλά, εννοείται αυτό. Εντάξει, το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να βάλουμε στην ατζέντα της κουβέντας της ποδοσφαιρικής 5-10 στοιχεία ώστε να καταλαβαίνει και ο κόσμος καλύτερα τι πράγμα μετράει στο ποδόσφαιρο και τι όχι. Ναι. Να βγάλουμε την τοξικότητα που αυτή ουσιαστικά μας έχει στρέψει την κουβέντα σε ένα φαύλο κύκλο που δεν έχει καμία ουσία. Ναι. Εντάξει. Και να, όσο περνάει ο καιρός, να, όποιος μας παρακολουθεί να πηγαίνει στο γήπεδο και αντιλαμβάνεται 5-10 πράγματα παραπάνω, για μας αυτό θα είναι νίκη. Δεν το κάναμε τόσο καιρό, παρότι είμαστε μια ομάδα 15 ατόμων προπονητές και δημοσιογράφοι που το θέλαμε. Και τόσοι είμαστε, γιατί μας λέγανε όλοι ότι δεν είναι εμπορικό. Αποφασίσαμε λοιπόν ότι δεν μας απασχολεί αν είναι εμπορικό ή καλά, όχι. Καλά, δεν είναι εμπορικό αυτό, αυτό ναι. Είναι ανάλυση. Ναι, άλλο θέλω να πω. Ότι δεν θα πιάσει. Εμείς λοιπόν δεν περιμένουμε να οικονομήσουμε από αυτό κανένα δισεκατομμύριο. Εντάξει, δεν το κάνουμε και για την ψυχή της μάνας μας, κάτι θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε. Ωραία. Αλλά η ουσία είναι ότι αυτό το κάναμε για τη δική μας ιστεροφημία, για να πούμε ότι το κάναμε.
Καλό τάξιδο λοιπόν, το repress.gr. Ναι. Όπως το ακούτε είναι με 2S μόνο. Ναι, καμιά φορά κάνεις και μερικά πράγματα για να κοιμάσαι ήσυχος το βράδυ, όχι για να οικονομήσεις. Ναι, είναι ναι. Κάτι που σας αρέσει, τόσο ναι. Εδώ και πάνω από ένα χρόνο το συζητάτε, το κάνετε επειδή ξέρω. Mm-hmm. Επιτέλους βγήκε στον αέρα. Ναι, ουσιαστικά αργήσαμε να το βγάλουμε γιατί εκπαιδευόμασταν ο ένας στη φιλοσοφία του άλλου. Καλά, δεν μόνο και αυτό. Είναι και πολύ, είναι, θέλει πολύ τεχνικό κομμάτι. Δεν είναι... Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Ότι εγώ, σαν δημοσιογράφος, σκέφτομαι με έναν τρόπο. Ο άλλος, σαν προπονητής, σκέφτεται με έναν άλλον τρόπο. Αυτά τα δύο πρέπει να έρθουν στη μέση για να υπάρξει το αποτέλεσμα. Βέβαια. Ωραία. Να καταλάβει και ο προπονητής πώς μπορεί να χτίσει ένα θέμα δημοσιογραφικά και όχι να το καταλαβαίνει αυτός η κολλητή του. Ναι. Ναι. Και, και ο δημοσιογράφος να προσπαθήσει να προσαρμοστεί στο να δώσει να καταλάβει ο προπονητής ότι κοίτα να δεις αδερφέ, ο κόσμος θα κουραστεί άμα το τεντώσεις πολύ. Θέλει λίγο απλά να του τα πεις. Γιατί σε όλους τους κλάδους εξειδικευμένους έχουμε αυτά τα προβλήματα. Ναι. Πολλές φορές κάποιοι το πάνε πιο εξειδικευμένα για να δείξουν ότι ξέρουν. Τα παιδιά που έχουμε δεν χρειάζεται να δείξουν ότι ξέρουν. Ξέρουμε ότι ξέρουν. Και ουσιαστικά μπαίνουν σε αυτή τη λογική από εδώ και στο εξής. Το repress.gr λοιπόν είναι στον αέρα. Δημοσιογραφικά ουσιαστικά ηγούμαι εγώ, Αντώνης ο Τσακαλέας και ο Φώτης ο Πλιάκος, με τον οποίο ξαναέσμιξα μετά την πίπα της Ειρήνης. Μια εκπομπή έπος είναι η αλήθεια για τα ετζιανά της πόλης. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν τουλάχιστον 6-7 προπονητές επαγγελματικών κατηγοριών. Υπάρχει ο Άρης Ολυμπούδης που είναι ένα παιδί το οποίο σφύριξε επαγγελματικά, όχι επαγγελματικά γιατί οι διαιτητές δεν είναι επαγγελματίες, σφύριξε σε επαγγελματικές κατηγορίες, έχει γνώση των κανονισμών και δεν θα τη δει βαρούχας, θα εξηγήσει τους κανονισμούς και θα προσπαθήσει να περάσει τη φιλοσοφία των διαιτητών. Είναι μια στήλη φύλλα προσκύμενη στο διαιτητή. Δεν είναι... Ας πούμε, θα σχολιάζουν και αγώνες. Βεβαίως. Τα πάντα. Οι διαιτητές. Ναι, ναι, βέβαια. Ωραία. Βέβαια. Τα λάθη τους, τα σωστά τους. Τα σωστά τους και τα λοιπά. Αλλά με βίντεο. Με τοποθέτηση. Ναι, με τοποθέτηση διαιτητή. Όχι αυτές τις τηλεοπτικές φάσεις ναι. Που σου δείχνει ο άλλος στην τηλεόραση ότι τον βρήκε και ότι επειδή τον ακούμπησε ένα χιλιοστό έπεσε και σου λέει πέναλτι. Ναι, εντάξει, ναι. Αυτά είναι αστειότητες. Υπάρχουν τηλεοπτικές φάσεις, υπάρχουν και ρεαλιστικές φάσεις μέσα στο παιχνίδι. Γενικά τέλος πάντων είναι κάτι το οποίο έχουμε γιατρούς, συνεργασία με γιατρούς για να μας εξηγούν τους τραυματισμούς, την αποκατάσταση και χιλιάδιο. Έχουμε με γυμναστές για να μας εξηγούν και αυτοί πως στοχεύουν σε κάποια πράγματα. Έχουμε γενικά όλα τα κομμάτια του σύγχρονου ποδοσφαίρου τα οποία πρέπει να ξέρει αυτός που παρακολουθεί ποδόσφαιρο. Ωραία. Εντάξει. Μπράβο. Χρειάζεται ένα τέτοιο site, γιατί είναι και να ξέρεις ότι οι πρώτοι που θα βλέπουν σίγουρα θα είναι οι προπονητές και οι παίχτες. Ναι, είναι ο πρώτος κύκλος που ουσιαστικά στοχεύουμε για να ανοίξει μετά. Ναι, άντε να πούμε πάλι καλή επιτυχία. Ναι. Καλό τάξη, δω πώς τα λένε αυτά. Repress.gr λοιπόν, με hashtag ThinkFootball. Ωραίο, ThinkFootball. Ναι. Μόνο ποδόσφαιρο, δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με άλλα αθλήματα γιατί δεν το κατέχουμε. Γιάννη, αν θέλεις να στήσεις καμιά ομάδα όχι. Που θα κάνει το ίδιο με μπάσκετ, εδώ είμαστε. Πολύ ευχαρίστως και σίγουρα υπάρχουν και μυαλά και υπάρχουν και προπονητές και παίξεις, αλλά με αυτά που γίνονται στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν θέλει κανείς να ασχοληθεί. Θα το πιάσουμε αυτό μετά το διάλειμμα γιατί έχει παραγίνει το κακό με τον μπάσκετ. Εγώ λέω, ξέρω ότι σε πικραίνει λίγο... αυτό που θα σου πω, αλλά νομίζω ότι οι μπασκετάνθρωποι διέλυσαν τον μπάσκετ. Ακριβώς αυτοί. Αν δεν σε πικραίνει, συμφωνείς. Βέβαια συμφωνώ. Mm. Οι μόνοι που δεν φταίνε είναι οι παίχτες. Και οι προπονητές φταίνε για μένα. Φταίνε γιατί πρώτον ρίξανε, το πιο σημαντικό είναι ρίξαν το budget τους, γιατί τα πριν 5-6 χρόνια είχαν ένα πλαφόνι οι προπονητές μεταξύ τους. Λέαν δεν ζητήσουμε κάτω από τόσα, κανένας. Και μερικοί οι προπονητές το σπάσαν και αυτό γιατί... Ήταν άνεργοι. Ήταν άνεργοι, είχαν προβλήματα, θέλαν να δουλέψουν, δεν τους ένοιαζε το οικονομικό. Μετά βγήκε στη μόδα ότι έχω χορηγό, φέρνω ένα χορηγό, άρα είμαι προπονητής στην ομάδα. Και στην ουσία, μόλις πέραν τις υπογραφές από το χορηγό, διώχνουν τον προπονητή οι ομάδες. Οπότε δεν αξίζει να το κάνεις αυτό. Και όταν από πέρυσι που το συζητάγατε, ξέρεις πρώτο κίνηση σημαίνει στο μυαλό, μακάρι να γίνει κάτι για τον μπάσκετ, να δούμε να κάνουμε. Αλλά δεν υπάρχει. Είναι πολύ άσχημα τα πράγματα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και πριν λίγο ανακοίνωσε το eurohoops.net, το πολύ μεγάλο και δυνατό μπασκετικό site. Το Παπαλουκά δεν είναι.
του Παπαλουκά, εντάξει, είναι εκεί μέσα, ότι ανακοινώθηκε ο Κόνιαρης στον Ολυμπιακό. Στον Ολυμπιακό. 2+1 χρόνια. Δηλαδή ο Κόνιαρης τώρα θα πάει να παίξει Α2. Δεν ξέρουμε που θα πάει να παίξει, Γιάννη. Τι δεν ξέρεις. Εγώ πιστεύω άλλη ομάδα θα κάνει Α2. Ο Ολυμπιακός για τον Α2 και άλλη για την Ευρωλίγκα. Γιατί νομίζεις τι θα κάνει με άλλη ομάδα. Δηλαδή ο Κόνιαρης δεν θα παίζει στην Α2. Δεν θα παίζει ο Σπανούλης που ανανέωσε. Ο Πρίντης που θα παίζει. Ποιοι θα παίζουνε. Ο Αγραβάνης και ο Μπόγρης. Δεν ανεβαίνεις με αυτούς τους δύο. Δεν ανεβαίνεις με αυτούς. Εγώ, επειδή είναι κάτι το οποίο μπορεί να εκτεθούμε, δεν ξέρω πραγματικά πώς σκέφτεται ο Μπασκετικός Ολυμπιακός. Θα το πιάσουμε μετά το σήμερα, διάδρομο. Ναι, σήμερα όμως ο Ολυμπιακός είναι στην Α2. Ναι. Γιατί η μαγιά. Η μαγιά πληρώνεται. Τώρα, άμα αύριο βγουν δικαστήρια και ασεάδη και μύδια, μία από την άλλη. Άρα αξίζει να ασχοληθείς. Δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή το ποδόσφαιρο είναι πολύ δυνατό στην Ελλάδα, είναι πολύ ψηλά. Ειδικά εδώ στη Θεσσαλονίκη, αν και το δικό σου site δεν πιάνει μόνο τον ΠΑΟΚ ή οτιδήποτε, είναι όλη της Ελλάδος και εξωτερικού από ό,τι είδα. Ναι, τα πιάνει όλα. Μπράβο. Πιάνει όλα όσα αξίζει να αναφερθούν γύρω από το ποδόσφαιρο. Ωραία. Όχι υπερβολές, πράγματα τα οποία παράλληλα ενώ διαβάζονται ευχάριστα, μπορεί να σε εκπαιδεύσουν κιόλας. Να σου δώσουν μια φιλοσοφία πάνω στο άθλημα. Ωραία. Έχουμε αρκετά θεματάκια να πούμε. Θα πιάσουμε τον μπάσκετ με το που θα μπούμε από το διάλειμμα. Πάμε να πάρουμε την πρώτη μας ανάσα. Την πρώτη μας τζούρα. Τζούρα. Εντάξει. Δεν θα είναι κλάψο τέτοιο νουνική εκπομπή. Θα είναι χαρούμενοι. Θα είμαστε αυτά. Ναι, και ναι, ναι, ναι. Πάμε στο διάλειμμα, Μπίλι, για να γυρίσουμε δρυμύτεροι. Εδώ είμαστε αέρα πάλι. Έξαλλος ο Γιαννούλης. Με τον καιρό αύριο. Ναι, ρε φίλε. Ευκαιρία να μην πάτε για μπάνια αυτό το Σαββατοκύριακο, να βγάλετε δήμαρχο. Θα γυρνάγαμε Κυριακή, ρε φίλε. Δεν θα γυρνούσες ποτέ Κυριακή, Γιάννη. Θα γυρνούσα Κυριακή. Δεν θα γυρνούσες ποτέ για να βάλεις να στηρίξεις τον Κωνσταντίνο Ζέρβα, τον φίλο μας. Εγώ τον στηρίζω. Αυτός μου κάνει. Ναι, έχει πιο ύφος σύγχρονη στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ο αντίπαλος του δεν είναι εντελώς αδιάφορος μου και τους είδα για τα debate, είδα και μετά στην ΕΡΤ ένα την άλλη μέρα που βγήκαν μία ο ένας, μία ο άλλος. Εντάξει, χωρίς να ξέρω πολύ, ούτε να μπανίζω πολλά πράγματα από αυτά, αν και με κάναν όλη η πρόταση. Στις επόμενες θα κατέβεις, θα το διασκεδάσω, ναι, θα κατέβω, λίγο. Ναι, ναι. Θα διαλέξουμε όμως μαζί, θα αποφασίσουμε. Εντάξει, θα διαλέξω. Δεν είμαι, ναι. Τώρα, είμαι τώρα, μαθαίνω, διαβάζω, βλέπω. Αν ήταν πολιτικές, όχι πολιτικές, αν ήταν κομματικές εκλογές, ναι. θα διάλεγα τον άλλον κομματικά. Αλλά επειδή θα είναι ο δήμαρχος της πόλης, πρέπει να είναι αυτός ο πρώτος πολίτης, αυτός δηλαδή που πρέπει να, άμα έχεις κάτι να πας να το βρεις ή οτιδήποτε, μου κάνει πιο πολύ ο Ζέρβας, όχι μου κάνει, γιατί μιλάει στον άνθρωπο. Ο άλλος ο κύριος μιλάει πολιτικά. Καλά τα λες, Γιάννη. Ούτε να είχαμε με τα απλά έτσι που όσο μπανίζω, όσο καταλαβαίνω. Καλά καταλαβαίνεις, παραδόξως. Ναι, καλά καταλαβαίνεις. Κανονικά πρόσωπο, δηλαδή 100-0. Εντάξει, και εγώ προέρχομαι από μια οικογένεια που ο μπαμπάς μου μας έδινε φακελάκια. Έτοιμα. Για να μην μπερδευτούμε, λέει. Όλος το πρωί στον καφέ. Μαζί του είμαι, ναι. Μας μοίραζε. Για να μην μπερδευτείτε, λέει, μην πάρετε, λέει, μην χαλάτε χαρτιά. Μην χαλάσετε κανένα δέντρο, μην είχα ψηφίσει. Ναι, ναι, ναι. Αλλά τώρα ψηφίζουμε πρόσωπο. Ποιος θα μας... Έχεις κάτι, ρε παιδί μου, ποιος θα σου κάνει τη δουλειά. Βάζω σας και να σου λέει, ναι, μα το κόμμα είπε αυτό και ποιο κόμμα, ρε μεγάλε. Πρώτον για μένα και ο Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος δεν πρέπει να είναι κομματικά. Αλλά έτσι είναι. Και δεν θα αλλάξει και ποτέ αυτό. Ναι, μακριά από τα κόμματα λοιπόν δεν μιλάμε για την πόλη. Ναι. Δεν μας έχουν πείσει ότι ενδιαφέρονται για αυτήν. Ακριβώς. Στη ζυγαριά συμφέρον πόλης κόμμα, το κόμμα παραδοσιακά στηρίζει άλλες πόλεις, κυρίως του Λεκανοπεδίου, και μετά Πάτρα, Ηράκλειο. Ερχόμαστε καμιά στην 7η-8η θέση, παρότι συμπρωτεύουσα. Με αυτό το μίζερο χαρακτηρισμό
Συμπρωτεύουσα. Δεν είσαι πρωτεύουσα, είσαι ντεμή πρωτεύουσα, αλλά ας οικονομήσουμε εμείς. Δεν υπάρχει η συμπρωτεύουσα. Μόνο στην Ελλάδα υπάρχει αυτή η λέξη. Δεν ξέρω ποιο γάτο στο. Ποιο μπαμπινιώτη στο μπουμπούνι σε πρώτο αυτό. Δηλαδή ναι. Στην Ιταλία τι είναι, είναι η Ρώμη και η δεύτερη ποια είναι. Η συμπρωτεύουσα ποια είναι τη Ιταλία. Το, γιατί το Μιλάνο. Το Τωρίνο. Γιατί έχει ωραίες γκόμενες. Έχει ωραίες γκόμενες στο Μιλάνο. Ενέρφη λέει. Α, δεν, αυτό... δεν έχει δουλέψει. Μιλάνο. Δεν έχω δουλέψει πολύ. Όχι, μέχρι το Μαλπένσα πήγα και μια φορά πήγαμε στο αεροδρόμιο με τον Πάο και γινούσαμε από κάπου. Α. Και ήταν και τα παοξάκια εκεί. Και έπαθε blackout το αεροδρόμιο και χάλασαν τα μηχανήματα που τσιρίζουν όταν ψηρίζεις. Και καταλαβαίνεις τι έγινε. Μεγαλύτερη ψηριστική που έχει γίνει. Μεγαλύτερη ψηριστική που έχω δει εγώ. Όχι με αεροπλάνο, με πούλμαν την έχω δει. Μια φορά στον Πασιάκο στη Λαμία. Δεν έμεινε τίποτα, παιδιά. Έμειναν μόνο κάτι φρυγανιές. Σε ολόκληρο το μαγαζί. Εγώ το μεγαλύτερο που έχω δει live. Είναι στη Μόσχα, δεν ξέρω πότε ήταν που μιλάμε, με τσάρτερ πηγαίνουμε. Τότε ο ΠΑΟΚ, ακούτε, είχαμε τσάρτερ. Βένους. Δεν υπάρχει ούτε καν εταιρεία. Πηγαίναμε με τσάρτερ, για να μην κουραζόμαστε. Και τώρα ο ΠΑΟΚ δεν έχει μαντήλι να κλάψει. Οχ, Παναγία μου. Η μεγαλύτερη τέτοια ψηριστική που έγινε στη Μόσχα. Τι κλεβάνε τα παιδιά μας? Ό,τι μπαμπούσκα είπε. Ξέρεις, βάζαν ένα και καλά ρωτούσε. Έχει πάρει μια αρκούδα μεγάλη, έχει μπει μέσα στο ταμείο μπροστά και οι άλλοι από πίσω να γελάνε. Ρε, μην γελάτε. Αυτό καλό είναι να μην συμβαίνει. Και ανεβήκανε, ήρθε αστυνομία στο αεροπλάνο απάνω. Κάνανε. Καλά, εντάξει. Μία ήρθε η αστυνομία μέχρι το αεροπλάνο και μία έφερε το μπουμπούνο στην Κλασκόβη. Με γύρω παιδες κάτω από το. Τον Νικολάκη δεν καλέσαμε εδώ. Μου βρίζει όλη την ώρα, δεν κάτι. Ναι, δεν μπορεί. Τάχει με τον Τουρσουνίδη. Τάχει με τον Τουρσουνίδη. Τι, Τουρσουνίδη δεν το λες κουλίκι. Ναι, τον κυνηγάει. Μάλιστα, να πούμε ότι ο Κόνιαρης, όπως φαίνονται τα πράγματα, έχει υπογράψει στον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι έχει υπογράψει εδώ και καιρό στον Ολυμπιακό. Εντάξει. Δεν μου αρέσει σε ποιον Ολυμπιακό έχει υπογράψει. Σε ποιον Ολυμπιακό, αυτό είναι η ιστορία. Επίσης, ελπίζω για τον Αντώνη που είναι καλός παίκτης να έχει πειστεί για έναν ρόλο ξεκάθαρο που δεν και υπάρχει. Να μην την πατήσει όπως την πάτησε πηγαίνοντας μικρό στον Παναθηναϊκό. Γιατί... ήρθε ο ΠΑΟΚ, του έσωσε την καριέρα. Ναι. Και τώρα θα πάει στον Ολυμπιακό. Έτοιμος. Ναι, έτοιμος, αλλά... κοίταξε, θα πάρει τη θέση του Μάντζαρη. Ξεκάθαρα. Αλλά, επειδή ο Σπανούλης πλέον δεν μπορεί και δεν ξέρουμε και μετά τον τραυματισμό πώς θα παίζει, άρα θα πάει να πάρει τρεις Αμερικανούς κοντούς. Άρα ο Κόνιαρης, άμα είναι στη δωδεκάδα, θα είναι τυχερός για μένα. Εγώ αν ήμουν ο Κόνιαρης τώρα... θα... Ευρώπη, ρε φίλε. Θα πήγαινε Ευρώπη. Ευρώπη. Σε μέτρια ομάδα στην Ευρώπη. Πήγαινε εκεί πέρα να ζήσει και αυτό, ρε φίλε. Γιατί, φίλε, μέτρια ομάδα, δεν θα σου πω κάτι. Δεν είναι, δεν είναι παίκτη για. Δεν είναι παίκτη πρώτη γραμμή Ευρωλίγκα. Πρώτη γραμμή Ευρωλίγκα. Αλλά παίκτη rotation Ευρωλίγκα είναι. Κοίταξε, δεν ξέρουμε. Γιατί εδώ πέρα έπαιζε 25 λεπτά. Θα μπορέσει να παίξει 10-12 λεπτά μέσο όρο σε ομάδα. Εύκολα. Σε ομάδα Ευρωλίγκα. Δεν νομίζω. Γιατί δεν φίλε, έχει κάποια συγκεκριμένα ταλέντα, δηλαδή ναι. Η άμυνά του. Η άμυνά του. Ναι. Το σούτ του είναι αξιοπρεπέστατο. Στατικό, έχει φοβερό σούτ. Στατικό. Ναι, αξιοπρεπέστατο. Στην Ευρωλίγκα στατικό δεν σουτάρει κανένας. Γιατί είναι όλοι αθληταράδες, είναι όλοι τρεχαντήρια. Δεν θα βρει ποτέ. Πρέπει να είναι στην τρίτη έξτρα πάσα. Άστα να πάνε που δεν φτάνει ποτέ η μπάλα εκεί. Ναι. Γιατί αν περάσει από τα χέρια του Σπανουλίου του Αμερικανού. Δηλαδή θα είναι. Σε μια καλή μέρα θα βάλει 3 τρίποντα. Σε μια σούπερ μέρα. 3 στα 4, 3 στα 5. Θα έχει όμως και μάτς που πρέπει να παίξει την άμυνα, θα σουτάρει, θα είναι άστοχος και θα πέσει πάρα πολύ το ποσοστό του στα τρίποντα. Τέλος πάντων, αυτός πρέπει να πάει σε μια καλή ομάδα είτε στην Ιταλία είτε στην Ισπανία. Εντάξει, η Ισπανία όχι τόσο πολύ γιατί είναι πολύ πιο γρήγορη από αυτόν. Αλλά είναι ψηλός. Εντάξει, στην Ιταλία ταιριάζει γάντι και να παίξει να κάνει και η καριέρα εκεί. Η Ιταλία πριν τη Αρμάνι δεν έχει άλλη ομάδα στην Ευρωλίγκα. Έχει. Όχι στην Ευρωλίγκα δεν έχει, αλλά έχει και άλλες ομάδες. Δεν ξέρω, εγώ αν ήμουν ο Κόνιαρης θα πήγαινα στη Ρωσία.
Άμα έχει πρόταση, βεβαίως. Θα έκανα μια κονόμα Βαρβάτη. Οι Τούρκοι βλέπουν να πέφτουν τα συμβολέα τους. Δεν τους βλέπουν να κρατάνε πολύ ακόμα. Είναι η Turkish Airlines, ρε φίλε, θα βοηθήσει. Δεν αφήνει να καταστρέφουν τώρα. Πώς να βοηθήσει η Turkish Airlines. Βοηθάει, ρε φίλε, τι πώς θα βοηθήσει. Η Turkish Airlines είναι η μέσα στις 5 μεγάλες εταιρείες στον κόσμο. Ρε, μαζί σου είναι. Ναι, τι τώρα για 40 και 50 εκατομμύρια τώρα για να δώσει 5-10 εκατομμύρια είναι πρόβλημα για αυτούς. Όχι. Δεν είναι. Είναι η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία, δεν είναι, στον κόσμο. Μεγαλύτερη όχι. Είναι. Νομίζω ότι η Λουφτάνζα. Όχι, ότι... ποια Λουφτάνζα την έχω ξεφτυλίσει. Είναι μέσα στις τρεις, επειδή δεν ξέρουμε. Η Emirates. Η Emirates, φίλε, δεν δουλεύουν Ευρώπη αυτοί. Ναι, δουλεύουν στο άλλο το κομμάτι που είναι λίγο μεγάλο. Γιατί... εντάξει, ναι, ρε φίλε. Ναι. Τέλος πάντων, αυτό είναι το πρόβλημά μας. Σχιστήκαμε τα αεροπλάνα. Η Ryanair εκεί πέρα που ούτε είναι ψοφάς και ούτε νερό δεν σου δίνουν. Όχι, δεν μπαίνω ξανά σε Ryanair. Τα έχουμε πει αυτά. Παίρνεις Θεσσαλονίκη και πας Ρουμανία. Αιτζίαν 100%. Τώρα, και Ελληνέρ, δυνατή. Και Ελληνέρ είμαστε, ναι. Και Ελληνέρ, ίδιο επίπεδο. Mm. Τώρα κλείσαμε με μία που δεν την ξέρω για να γυρίσουμε, να πάμε στο Eindhoven Cluj. Όταν γυρνάμε από την προετοιμασία. Ελπίζω να μην είναι κανένα ανεμόπτερο και να κάνω το δέδαλο. Ναι, δεν την ήξερα. Αλλά θα μου πεις τώρα, Αλεστράφο, βρήκες πτήση Eindhoven Cluj και μιλάς. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε ότι δεν είναι με κερί. Αυτή είναι η αλήθεια. Μάλιστα. Τέλος πάντων, αυτά με το μπασκετάκι. Τι... λίγο ακόμα έτσι. Λίγο, γιατί με τρώει πολύ, στεναχωριέμαι πολύ με τον Ολυμπιακό που τα έχει κάνει έτσι. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι κανένας Άγιος. Ναι, δεν είναι Άγιος, αλλά ο Παναθηναϊκός δεν θα έφτανε ποτέ σε σημείο να ρίξει τον Ολυμπιακό. Τον έριξε. Τον έριξε όμως. Τον έριξε. Τον έριξε. Ο DBG. Ξέρεις τι περίμενα, ρε DBG, στα ίσα τώρα. Τους πετυχαίνεις τα playoff, βάζεις τη διαδικασία, δεν κατεβαίνεις με την Κίμη για να παίξεις playoff μαζί τους. Πέφτουν Α2. Πέσε και εσύ Α2. Ναι, ρε φίλε. Πέσε Α2. Πες, θα παίξω Α2. Να μην ανέβουν μια χρονιά. Ανεβαίνουν δύο. Α, γι' αυτό δεν θα μην το έκανε. Ναι, ρε φίλε, σίγουρα. Α, πρόβλημα. Αλλιώς θα πει. Πρόβλημα. Αν νόμιζε ανεβαίνει ένας. Όχι, ρε, δύο. Δεν έχει, θα τους βρει φέτος. Θα τους βρει. Ευρωλίγκα. Ναι, Ευρωλίγκα τους βρει, εννοείται. Μέσα έξω. Εντάξει, θέλουν να φύγουν από το σεφ τώρα. Και πού να πάνε. Θα πάνε στο Τάικ Βοντό που λένε τόσα χρόνια. Το ποδηλατοδρόμιο που έχει στην Αθήνα εκεί πέρα στο παλιό Φάληρο. Ναι. Τι μπορεί να δηλώσει δεύτερη έδρα εκεί που πάνε. Εντάξει, τώρα είναι δύο κοκόρια. Ποιος την έχει πιο μεγάλη. Και διαλύσαν τον μπάσκετ. Τι είναι το πρόβλημα. Και διαλύσαν τον μπάσκετ. Γίνονται τώρα οι τελικοί, ρε φίλε. Και στο Περιστέρι μέσα είχε 600 άτομα και καπνίζαν οι μισοί και ο Πιτίνο τους ξεφτύλισε. Το είδες αυτό? Όχι. Ανέβασε tweet ο Πιτίνο ότι καπνίζουν μέσα στο γήπεδο. Σοκαρίστηκε ο άνθρωπος. Τώρα το κατάλαβε. Τώρα το κατάλαβε. Γιατί του μάνιας κάγανε. Ναι. Για τα παιδιά του Παναθηναϊκού δεν είναι και τίποτα ψεύτικη. Και αυτοί είναι παλικαράδες. Και στο ESPN... Έχει μια εκπομπή τέλος πάντων που μιλάνε για 2 λεπτά στο κάθε θέμα. Και το είχαν θέμα. Δηλαδή ξεφτυλίστηκε η Ελλάδα. Καλά το ξεφτυλίστηκε επειδή καπνίζουμε στο γήπεδο. Ναι, ρε φίλε, που δεν είναι αυτό. Εγώ δεν καπνίζουμε στο γήπεδο, ναι. Όπως το παλέτε σπορ. Πρέπει να μέσα. Άνοιγε ψυχή σου. Επηρεάζει το τσιγάρο στο παιχνίδι. Όχι. Εμένα που δεν, που λίγο έτσι, που καμιά φορά έτσι κάπνιζα και εγώ που και που, δεν με ενόχλουσε, αλλά εντάξει, δεν κάπνιζα πολύ. Δεν λέω εσύ αν κάπνιζε εσύ. Τι? Που ήταν τεκές, ρε φίλε, μέσα. Ναι, επειδή ήταν τεκές, σε επηρεάζει. Παίζαμε 10 ώρα το βράδυ, ειδικά αυτά της Ευρωλίγκας τα παιχνίδια, 10 παρατέρα που παίζαμε. Ερχόταν όλοι από τις 7.30 ώρα, ήταν γεμάτο το γήπεδο, ήταν τα 4-5, ναι, μόνο οι επίσημοι ήταν κάτω στο κηλικείο, αλλά εκεί ήταν και αυτοί. Όταν βγαίναμε, πρώτα βγαίναμε εμείς στο βοηθητικό πίσω για το ζέσταμα. Ναι, ναι. Και βγαίναν και οι αντίπαλοι και πρώτα έπρεπε να μπουν αυτοί μέσα να φάνε το μπούλιο και ξέρεις και μετά, εσύ, τα κλειδιά και τα κέρματα και αυτά. Δεν το πιστεύαν, ξέρεις, κοιτάγανε την κερκίδα γύρω-γύρω. Και λέγαμε, πω, κοίταξε, κολλώσανε μόνο και μόνο από τον κόσμο. Αλλά αυτή ήταν από το τσιγάρο, ξέρεις, από το ντουμάνι. Okay.
Γι' αυτό κερδίζαμε. Εσένα δεν σε επηρεάζει το ντουμάνι. Όχι, όχι, δεν ήταν. Εγώ με τα παιδιά. Μπορεί, αλλά... να, ήταν, μπορεί να ήταν και στα συν του ΠΑΟΚ. Ναι, στα συν ήταν σίγουρα. Ξέρεις ποιο ήταν το κόλπο μας σαν ΠΑΟΚ? Ότι όταν παίζαμε Ευρωλίγκα, παίζαμε 10 παρατέρωτο. Τους πηγαίναμε μόνο στο πανόραμα. Δεν είχε άλλα ξενοδοχεία η Θεσσαλονίκη. Του λέγαμε στο πανόραμα, ξέρεις το πιο ακριβό και στα αστέρια. Πράγματι ήταν. Και μετά κολούσε στην κίνηση. Όχι. Άμα κοιμηθείς στο πανόραμα μεσημέρι, δεν ξυπνάς ποτέ. Δηλαδή είσαι. Φυτό. Φυτό όλη μέρα. Και παίζαμε, ξεστρώγαν 2 η ώρα. Μέχρι τις 2.30 εκεί πέρα, 3 παρά. 3 με 5 κοιμόντουσαν και δεν μπορούσαν να συνέρθουν με τίποτα. Είναι το χειρότερο κρίμα στο πανόραμα. Ωραίο. Ναι, κολπάκι. Κόλπο. Ωραίο κολπάκι. Πολλά τέτοια πράγματα που δεν υπάρχουν σήμερα πουθενά, έτσι, ούτε ξενοδοχεία πάνε, ούτε τίποτα, δεν υπάρχει και σάλιο. Αφού όταν ήμουν στον Παναθηναϊκό, πηγαίναμε ξενοδοχείο, παραμονή αγώνα. Περνάνε, ξέρω, 5-6 χρόνια και βρίσκω τον Αλβέρτη. Το τι έγινε, πάτε ξενοδοχείο, ποιο ξενοδοχείο μου λέει, τα έχουμε κόψει εδώ. Λέω, έκοψε ο Μπράντοβιτς το ξενοδοχείο. Ναι, λέει, τώρα δεν χρειάζεται, δεν είναι αυτό. Πού ήταν που μας μαντρώναν παλιά μέσα. Ειδικά τα πάω Κάρης. Παίζαμε Σάββατο και από την Τρίτη... Ξενοδοχείο. Ξενοδοχείο. Όλοι 3 κιλά παραπάνω βγαίναμε. Ναι, φίλε, όλη μέρα φαγητό, προπόνηση, φαγητό. Ύπνο. Αυτό με το ξενοδοχείο έχει αποδειχτεί σε πολλές φορές, σε πολλές περιπτώσεις, το να είσαι δηλαδή διαρκώς εκτός σπιτιού σου είναι πρόβλημα. Μεγάλο. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα μάτσο. Συγγνώμη, πριν το πεις, είναι μεγάλο, ειδικά για τους μπασκετμπολίστες, γιατί ο κάθε μπασκετμπολίστας έχει ειδικό κρεβάτι. Ναι. Υψηλή. Όταν πας σε ξενοδοχεία, κρέμουν τα πόδια σου μισό μέτρο έξω. Ναι, πρόβλημα. Δηλαδή και να κοιμάσαι τώρα στριμώγωνα με τον άλλον. Μπορεί ο άλλος να έχει τα δικά του, δηλαδή να ρουχαλίζει να ρουχαλίζει εσύ, να μην κοιμάται ή να κοιμάται από νωρίς. Έχω μείνει με το Γιάννη το Σιούτη και με κοιμόταν από τις 11 η ώρα. Και εσύ τι έκανες? Εκατζή ώρα του λέω σήκω να παίξουμε πυρίμπα. Δεν μπορούσα. Μου λέει τι ώρα είναι, ξέρω, έχει κορτάσει ύπνο. Ήδη 4-5 ώρες, γιατί σήκω να παίξουμε χαρτιά του λέω, άντε. Δεν είναι, το ξενοδοχείο δεν είναι. Κοίταξε, το ξενοδοχείο γίνεται για έναν ή δύο που έχει κάθε ομάδα, οι οποίοι είναι ή αυτοί είναι ή ο ένας, ο δύο. Που κάτι όλο κάνει, όλο ψάχνεται, όλο πηδάει μπαλκόνια, όλο, ξέρεις, ανοίγει το μίνι μπαρ, το πίνει όλο. Έχει και έχει. Για αυτούς τώρα την πατάνε οι άλλοι 10. Είμαστε, που δεν ήμουν λοιπόν, εγώ, εννοείται αυτό. Είμαστε λοιπόν στην Χάιφα. Παίζουμε με τη Μακάμπη, Πέμπτη. Είμαστε εκεί από Τρίτη. Κοιμόμαστε Τρίτη βράδυ, Τετάρτη βράδυ. Πέμπτη αγώνας, Πέμπτη βράδυ. Πέμπτη βράδυ κοιμόμαστε εκεί. Και Παρασκευή μεσημέρι πάμε direct Αθήνα. Γιατί Κυριακή παίζουμε με τον Ολυμπιακό. Ναι. Ναι, άλλο. Κατεβαίνω από το αεροπλάνο στην Αθήνα. Μαζί ήμασταν με την ομάδα. Κοιτάω τους παίκτες. Κοιτάω τον Στέφενς που ήταν προπονητής, λέω τον Μπατζόγλου, φεύγω. Δηλαδή, φεύγω, λέω. 4 θα μετρήσουμε. Τότε πήγαινα ακόμα Καραϊσκάκη. Ήταν μια ακόμα, μια-δυο φορές ακόμα, είχα ένα-δυο πυραυλάκια ακόμα. φεύγω, γυρνάω πίσω. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 4-0. Με παπά διαιτητή βέβαια, 100-0 διαιτησία. Πήραμε ένα φάουλ 26 και ένα 82. Κερδίσαμε. 4-0 τελικό και φαινόταν από χιλιόμετρα, φίλε. Είμαστε στο δρόμο, οι παίκτες, γιατί εγώ γύρισα την Παρασκευή, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή. 6 μέρες στο δρόμο. Αυτή ήταν η ζωή μας των αθλητών. Όχι, αυτό είναι υπερβολή. Δεν μπορούσες να κάνεις αλλιώς. Ναι, αυτό είναι υπερβολή. Μπορείς να κάνεις αλλιώς. Όχι, δεν μπορείς. Μπορούσες Πέμπτη βράδυ να γυρίσεις. Πρέπει να είναι οικονομικά, είναι πολλά πράγματα. Ναι, όχι. Άμα μπορούσες Πέμπτη βράδυ να γυρίσεις. Αφού ξέρετε, μπορούσαμε. Ναι, Πέμπτη βράδυ Θεσσαλονίκη, 2.30 ώρες πού είναι η ομάδα? Σε άλλο γήπεδο. Σε άλλο γήπεδο. Άντε, πάμε, μάπα προπόνηση. Ένα γήπεδο στην Παρασκευή πρωί στην Χάιφα, μετά άλλο Σάββατο πρωί στην Αθήνα. Ναι, ναι. Άλλο, δηλαδή, ήταν μέγα λάθος.
Και πώς το λένε, ενώ μπορούσε να γυρίσει πέμπτη βράδυ, όντως είχε 48 ώρες οριακά να ξεκουραστεί η ομάδα, αλλά πέμπτη βράδυ με Σάββατο απόγευμα θα ήταν σπίτια τους υπέχτες. Ναι. Αυτή είναι η κατάσταση. Τέλος πάντων, είναι λεπτομέρειες που παίζουν καθοριστικό ρόλο στον αθλητισμό. Πολύ, πολύ αυτό. Στο NBA το αντιμετωπίζουν διαφορετικά, γιατί εκεί είναι σερή αγώνες εκτός έδρας. Είναι μια περίοδος που είσαι συνεχώς στο αεροπλάνο. Ναι, αλλά κοίταξε, κάθε μέρα είσαι στο αεροπλάνο. Ναι. Δεν είναι, γιατί δεν πας από μια ομάδα στην άλλη με το Pullman. Ναι. Η μοναδική πόλη που μπορεί είναι το Los Angeles, που έχει δύο ομάδες, που είναι και οι Clippers και οι Lakers, δηλαδή που... Ναι, οι Brooklyn Nets τέλος πάντων πλέον, ναι. Ποιοι ρε? Οι Brooklyn, και, ναι. Και στην Brooklyn και είναι, οι Brooklyn και οι New York, οι New Jersey τελειώσανε, γίνανε ναι. Brooklyn. Ναι. Είναι δύσκολα ρε φίλε, αλλά εκεί έχουν αεροπλάνα, τα οποία είναι κρεβάτια μέσα, τελειώνει ο αγώνας, πετάνε 12 ώρα το βράδυ για να κοιμηθούν οι παίχτες, ξέρεις, έτσι το πάνε, ναι. Δεν είναι... Και μέσα τα αεροπλάνα, εντάξει, τώρα σου λέω, είναι... Άστα να πάνε με σεφ μέσα, γιατί έχω ταξιδέψει και γιατί έχω παίξει και εγώ στο NBA. Ανέβηκα στο αεροπλάνο. Αυτό. Πώς είναι το αεροπλάνο αυτό? Εντάξει, είναι... Ξέρεις ποια αεροπλάνα έχουνε? Αυτά που τα παλιά θυμάσαι που είχε Ολυμπιακή, που είχε τρεις θέσεις, τέσσερις και τρεις. Τα μεγάλα. Φαντάσου είναι 2-2-2. Και έχει η απόσταση. Τρία μέτρα απόσταση από το άλλο. Ναι, σχεδόν δύο μέτρα. Ναι. Είναι κρεβάτι. Γίνεται κρεβάτι, πέφτει όλο κάτω. Με το που πας, αλλάζεις ρούχα κατευθείαν. Τα κουστούμια, είναι υποχρεωτικά να είσαι ντυμένος. Ξέρεις, με τα κουστούμια και με αυτά. Κατευθείαν φόρμες, πιτζάμες, ό,τι να είναι. Ξέρεις, σορτσάκι αυτό. Σεφ μέσα, φαγητά τα πάντα. Πατατάκια, κοκακόλες, ό,τι να είναι. Τα πάντα. Τηλεόραση, να υποθέσω. Τηλεόραση μπροστά ο καθένας, DVD. Και ο καθένας είχε, ξέρεις τότε, ήταν τα, ακόμα μόλις είχαν βγει τα DVD, άπειρες ταινίες, ξέρεις κάπου είχε ταινίες, μουσική, ακουστικά στα αυτιά και καλημέρα σας. Τα κάνετε τα ξεδάκια μου έτσι? Ναι ρε φίλε, έτσι τώρα τα κάνεις. Πίσω κρεβάτι... ιατρικά, δύο κρεβάτια για θεραπείες. Για μασάζ και θεραπεία. Ναι. Τα πάντα. Εντάξει, γι' αυτό είναι τόσο μπροστά. Το NBA και λένε να κάνουμε την Ευρωλίγα. Ποιο Ευρωλίγα? Ποιο NBA? Προσπαθεί τώρα αυτός, έβαλε 30 παιχνίδια και πεθάναν όλοι. Γιατί να σου πω κάτι. Ωραία μαγεία να κάνεις την Ευρωλίγα στυλ NBA, αλλά μην τους βάζεις να παίζουν και στο πρωτάθλημά τους. Ναι. Και βάλε... 32 ομάδες, πόσες είναι τώρα στο NBA, 32, και να παίζουν 80 παιχνίδια, όπως είναι το NBA. Με συμβόλαια. Τώρα μια ομάδα έτσι. Πόσο παίζει δηλαδή μέσα στη σεζόν, Ευρωλίγκες, μαζί με τα πρωταθλήματα? Παίζουν 30 και 20, τόσα παίζουν, αλλά τα παίζουν λάθος. Τώρα βάλανε Πέμπτη Παρασκευή την Ευρωλίγκα. Παίζεις η Πέμπτη ή Παρασκευή. Παίζεις κύπελο, παίζεις πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός πάντα και ο Παναθηναϊκός παίζουν Δευτέρα ή Κυριακή. Ναι. Δηλαδή τα έχουν αλλάξει όλα. Άμα θες να το κάνεις NBA, πες 32 ομάδες με συμβόλαια όλοι, 10 εκατομμύρια, 20 εκατομμύρια, βάλε εκεί πέρα ένα νούμερο. Αλλά και αυτός που θα πάρει την Ευρωλίγα δεν θα πάρει 1,5 εκατομμύριο. Ναι. Θα πάρει 30 για να επενδύσουν, να κάνουν. Ναι. Εντάξει, ο Μπερτομέο τώρα... Επειδή είναι διαφορετικές κουλτούρες, αυτό πιστεύω. Δηλαδή δεν μπορεί να συνηθεί ένας Ρώσος, ένας Έλληνας, ένας Ισπανός, ένας Σκανδιναβός. Δηλαδή δεν βγάζει άκρη να πούν όλοι αυτοί στο ίδιο τραπέζι. Γι' αυτό δεν μπορεί να πετύχει ποτέ αυτό. Γιάννη, πάμε στο διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα, γιατί οι αναλύσεις μου είναι μαγικές σήμερα. Έτσι, πρέπει καλά τα λες. Έτσι το κάνουν οι Θεσσαλονίκοι, Γιάννη. Ξέρεις τι έχουμε καιρό να ακούσουμε, ρε Μπίλη? Με φωνάζουνε μπαμπά. Ναι φίλε. Βάλ το λίγο. Ναι φίλε. Ναι, το χιτάκι. Τον ύμνο. Πάρ' το. Πώς τα ακουστικά μου? Δεν ακούω τίποτα. Βάλ' το στην πρίζα ρε. Το σβίσμα τους δεν θα ακούω. Ζών.
άντε με αυτά ακουστικά. Και τρίτο στη σειρά και με φωνάζουν μπαμπά. Μη με λένε μπαμπά. Είστε του Πρίγιο και του Ακπομπέδια. Μη με λένε μπαμπά. Είστε του Κρέσπο του Βαρέλα παιδιά. Μα δέτε το καλά. Το τρίτο στη σειρά και με φωνάζουν μπαμπά. Μη με λένε μπαμπά. Είστε παιδιά του Πελκά και του Ζαμπά. Μη με λένε μπαμπά. Πασκαλάκι και του Μάτος παιδιά. Μάθετε το καλά. Τι ύμνος δε φίλε ακόμα δηλαδή. Φωνάζουν παπά. Μην με λέτε παπά. Του Αντελίνο και του Σάχοφ παιδιά. Μην με λέτε παπά. Πρέπει να κάνεις συναυλία και να βλέπει μόνο αυτό. Φόρησαν στα βόλα σε ένα τελικό. Δεν ήξεραν το κύπελο ήταν δικό. Δεν γέμιζαν καλά καλά το κύπεδο. Με το μυαλό τους νόμιζαν πως το σηκώνουν. Θέλανε offside στον πήγαμε το κύπελο στα αδέρφια. Καθηγύρισαν κλαίγοντας τη νέα Φιλαδέλφια. Δεν τους έφτανε, θέλανε και τον άλλο χρόνο. Τα χαρτιά με πονηριές που κλέψανε το θρόνο. Κάνανε τον τελικό στο σπίτι του στο Ράκα. Δεν του ξέραμε πως θα πάρουν έναν μεγάλη πλάκα. Ο Αγγελίνο τράβηξε μία φωτοβολίδα και σήκωσε στο πόδι όλη την κερκίδα. Τόσο σφέρκωμα κι όμως μυαλό δεν είχαν πάλι. Θέλανε το 19 να με πετύχουν πάλι. Το τρίτο στη σειρά και με φωνάζουν μπαμπά. Εντάξει, είναι μακράν το χι του καλοκαιριού. Θα πρέπει να παίζει τα κλαμπ. Όλη η παραλία, όλη η Χαλκιδική, όλες οι παραλίες Χαλκιδικής θα γίνεται μακελιό με αυτό. Θα το παίζουν ίσαμε 20 φορές κάθε μεσημέρι. Τώρα τρεμούνε τα τέμπη σαν περνώ. Ψάχναν αφορμή να κόψουνε βαθμό. Θέλανε να μου σπάσουνε το αίτητο. Το σήκωσα και έκανα φιέστα. Περίμενα το κύπελο για ρέστα. Από πάντου το είχαν κανονισμένο. Με πήγανε ο ΆΚΑ και κλεισμένο. Ποτέ δεν κορώσα δε φύση. Και κατεβήκα με στήση. Τα VIP είχα γεμίσει. Η Μαου Μαου είχαν οπλήσει. Έβγαλε ο ΆΚΑ πίστολη. Θέλανε το βαρναδούν όλοι. Έκανα τον τάπου στα Άισα. Του χρόνου πάλι είναι αγάπη. Το τρίτο στη σειρά και με φωνάζουν παπά. Μην με λέτε παπά. Είστε παιδιά του Πελκά και του Ζαμπά. Πολλά και όλα τα ονόματα. Του Πασχαλάκη και του Μάτος παιδιά. Μάθετε το καλά. Το τρίτο στη σειρά και με φωνάζουν παπά. Μην με λέτε παπά. Μακράν, μακράν το κορυφαίο τραγούδι. Τι γίνεται στο ποδόσφαιρο? Όλα καλά φίλε. Όλα τέλεια, δεν γίνεται καλύτερα. Υπάρχει ένα πάγος στις διαπραγματεύσεις για τον Ισμαήλ Σίλβα της Γκρόσνη. Ναι. Γιατί μάλλον ζητάνε αυτοί οι παπάδες. Καλός παίχτης είναι, δεν το συζητάω, αλλά... Είναι αυτό που χρειάζεται ο ΠΑΟΚ. Το αναλύουμε στο Διπλές, σύντομα θα το ανεβάσουμε. Α, σε πιάσα. Ωραίο. Έχει κάποια καλά στοιχεία, έχει κάποια μέτρια στοιχεία, είναι λίγο... Είναι καλός παίχτης. Μάλιστα. Με τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ είναι παγωμένα τα πράγματα. Παρετήθηκε ο Πρέλεβιτς. Το έχω αφήσει εντελώς. Το μόνο που λέω είναι ότι το μπάσκετ του ΠΑΟΚ του χρόνου την καιρό θα είναι στην Α2. Άμα πάει έτσι, χωρίς τέτοιο. Σήμερα αυτό δεν ισχύει. Ό,τι ισχύει σήμερα. Ό,τι ισχύει σήμερα. Αυτό. Άμα ισχύει κάτι αύριο, το ξανασυζητάμε. Εντάξει. Απλά αυτό το ελπίζω ότι κάτι θα γίνει. Ελπίζουμε ότι κάτι θα γίνει 10 χρόνια τώρα. Ελπίζουμε όλοι να πιάσουμε τον Τζόκερ. Δεν γίνεται. Αυτό ακριβώς. Δεν είναι προσέγγιση αυτή. Ναι. Επαγγελματική ομάδα. Συμβόλαια τώρα ποιο έχει, κάνει 2-3 παίκτες. Μαργαρίτης. Ο Τσόχλας. Ποιο άλλο είναι. Δεν θα έχει άλλον. Άρα πρέπει να πάρει κοινούς παίκτες, πρέπει να πληρωθούν όλοι αυτοί. Αλλιώς μπορούν να κάνουν προσφυγές και να φύγουν. Εννοείται. Με κολομπάρεμα δεν γίνεται άλλη μια χρονιά. Το budget της ομάδας θα είναι 200 χιλιάρικα. Τη στιγμή που το δεύτερο, ξέρω, θα είναι και ο Άρης εκεί κάπου, γιατί έχει σοβαρά προβλήματα και ο Άρης, ναι. Είναι οι δύο υποψήφοι
για να πέσουν Α2, γιατί θα πέφτουν και τέσσερις ομάδες. Θα πέφτουν τέσσερις ομάδες. Θα πρέπει να καβαλήσει δηλαδή ο ΠΑΟΚ τέσσερις ομάδες. Εντάξει, έχοντας 16 ομάδες. Το μικρότερο budget. Έχοντας το μικρότερο budget, χωρίς βοήθεια από τον κόσμο, γιατί δεν είχε. Δεν υπάρχει βοήθεια κόσμου. Ο κόσμος θα εμφανιστεί όταν παίξει Ευρωλίγκα, άμα παίξει ποτέ. Ναι. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και ο μοναδικός τρόπος είναι αυτός, δηλαδή να παίξει ομάδα Ευρωλίγκα. Ό,τι άλλο και να γίνει θα είναι πάλι, άντε ένα χρόνο κάτι καταφέραμε, κάτι ισιώσαμε, κάτι κάναμε, δεύτερο χρόνο το ίδιο, τρίτο πάπαλα. Και κάποιος που να έρθει και κάποιος και κάτι να γίνει, δεν υπάρχει. Παρέες να μαζευτούν 5-6 άτομα να πάνε να σώσουν τον ΠΑΟΚ, το είδαμε και αυτό, δεν είναι, δεν περνάει. Πρέπει να βρεθεί ένας πρόεδρος που να βλέπει ψηλά, που να στοχεύει ψηλά, να πάει να κάνει κάποια ραντεβού με Ευρωλίγκες και με αυτά, γιατί επειδή είναι όλα business και ο Μπαρτομέο είναι businessman, ένας πανέξυπνος δικηγόρος εκεί πέρα που την είδε τη δουλειά, άμα πάει κάποιος και πει κοίταξε εγώ έχω τέτοια πράγματα, ομάδα, λεφτά, έτσι, δώσουμε μια θέση σε Ευρωλίγκα, θα την πάρει. Ναι, αν παρουσιάσει ένα business plan το οποίο είναι σοβαρό και έχει βάση, εννοείται. Τι δεν θέλει κανένα μαγαζιά. Δεν θέλει να κυκλοφορήσει χρήμα. Θέλει. Εννοείται ότι θέλει. Υπάρχει γύρω από την Ευρωλίγκα. Ξέχωρα αν οι ομάδες δεν κονομάνε. Ίσα ίσα, εγώ λέω ότι οι ομάδες χάνουν μέσο όρο η κάθε μία από 5 εκατομμύρια. Πόσες είναι, 16? Ναι. Άρα είναι πεταμένα περίπου 60 εκατομμύρια γύρω-γύρω. Αυτά κάποιος τα παίρνει. Ναι. Σου λέω, είναι ο μοναδικός τρόπος να σωθεί ο ΠΑΟΚ. Είναι αυτό. Οτιδήποτε άλλο να... για να κάποιος να μπει για να βοηθήσει δεν υπάρχει. Ή πας για να κάνεις κάτι μεγάλο ή μαζεύονται παρέες και κάνουν, πώς το λένε, ένα τζουράφι εφημερίδα. Γιατί παίζει και αυτό πολύ. Αν και περάσανε οι εκλογές τώρα, γιατί συνήθως μπαίνανε τίποτα αυτοί που είχαν θέματα με εκλογές και με αυτά. Όχι μόνο στον ΠΑΟΚ, σε διάφορες ομάδες και σε διάφορα αθλήματα. Γιατί όπως έχω ξαναπεί, για να γίνεις γνωστός αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, ή είσαι πολιτικός ή γίνεσαι πρόεδρος σε μια αθλητική ομάδα. Άλλος τρόπος να γίνεις γνωστός δεν υπάρχει. Δηλαδή να σε γράφει εννοώ κάθε μέρα όλα τα site και εφημερίδες. Ξέρεις να βγάλουμε βουλευτή τον κύριο, το ξέρεις αυτό, δεν ξέρεις. Εντάξει, γιατί όχι. Το παιδί και γνώσεις έχει και έξυπνος είναι και. Ναι, παιδί είναι. Τύπος. Ναι, γιατί παιδί. Ακούω δύο τραγούδια παράλληλα. Παίζαν δύο τραγούδια μαζί. Πήγα πάθο κεφαλικό, Βασίλη, νομίζω. Ναι. Ο Κυρκύρη λοιπόν κατεβαίνει με το Κινάλ. Δεν ψηφίσαμε Πασόκ, τότε που κονομούσαν όλοι. Θα μας στείλει τώρα να ψηφίσουμε Πασόκ. Ναι. Ναι. Να ψηφίζει το κόμμα τώρα ή ψηφίζει τον άνθρωπο. Από το φίλο μου θα ψηφίσω. Τι θα ψηφίσω. Βλέπεις. Εγώ ούτως ή άλλως δεν έχω ξεκάθαρη. Κοίταξε, αυτός πρέπει να έχει και αυτός ψηλό. Να στοχεύει ψηλά. Μην είναι ένας απλός βουλευτής άμα εκλεγεί και αυτά. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Κυριάκος να ασχοληθεί με κάτι και να μην στοχεύει ψηλά. Ναι. Τον ξέρω 20 χρόνια, ξεκινήσαμε μαζί. Κάναμε μαζί την πρώτη εκπομπή στο περιφόρι του ΠΑΟΚ Τσάντερ με Παναγιώτη Χορόζουλου διευθυντή. Ναι. Η πρώτη εκπομπή δική μου και του Κυριάκου ήταν μαζί. Μαζί ήμασταν στο ΠΑΟΚ Channel, το πρώτο κανάλι ομάδας στην ιστορία της χώρας. Το οποίο Γιάννη είχε τότε ο Μπαταλούδης στο Alpha Digital. Δεν πήραμε λεφτά ποτέ. Μια τόγκα. Καλά, εγώ έφαγα 600 τόγκα. Ναι, μαζί τη φάγαμε τότε. Εγώ λιγότερα. Γράφαμε την εκπομπή και έπρεπε να προβλέψουμε τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Γιατί παίρνανε την κασέτα και την κατεβάζανε Αθήνα για να παίξει ζωντανά από εκεί. Μιλάμε φίλε. Μαντεψιά, Μαντεψιά τη μαντεψιά. Ναι, βέβαια δεν έβλεπε κανείς Alpha Digital. Ο οποίο τα αγόρασα και είχε ένα κανάλι που είχε δεκαετία 80-90 NBA. Να, μαν, καλύτερη. Όλοι οι μπασκεμπολίστες από Α1 μέχρι Γ εθνική είχαν αγοράσει Alpha Digital. Άλλο δεν πρέπει να πήρε. Μόνο οι μπασκετικοί πήραν για να βλέπουμε αυτά τα παιχνίδια. Θυμάμαι τότε οι συνάδελφοι που δούλευαν εδώ
ο Τζερμπατζόγλου, ο Τσαλτίδης, ο Τσελεπίδης και αυτά, είχαν φάει καμιά τόγκα για αυτοί 5-6 μήνες. Και ποιον περιμέναν σαν διευθυντή του αθλητικού να του πληρώσει? Yeah. Το Δημοσθένη Καρμίρη. Λέω, περιμένετε λεφτά από τον Καρμίρη στη λύθη. Α, τον Καρμίρη. Όνομα και πράγμα. Σάκη που μας ακούς, ναι ρε φίλε, και αυτό λέμε όλη μέρα, πώς γίνεται το Λαύριο και ο Προμηθέας και άλλες ομάδες να έχουν, να βρίσκουν επενδυτή και τέτοια, και ο ΠΑΟΚ να μην ενδιαφέρεται. Καλά, δεν ξέρουμε άμα δεν ενδιαφέρονται. Σίγουρα μέσα στα τελευταία 10 χρόνια έχουν διαφερθεί κάποιοι άνθρωποι. Το θέμα είναι τι τους λέγανε αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί μπορεί άλλος να ερχόταν και μπορεί να λέγανε, ξέρω, που πας να μπλέξεις, που πας, ξέρω εγώ, δεν είναι. Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Ωραίες εποχές τότε, επειδή το πιάσαμε από τον κύριο το θέμα. Ναι. Κύριε Κύριε, που είναι μια απώλεια για την ΠΑΕΠΑΟΚ, ήταν ένα σημαντικό κομμάτι της ΠΑΕΠΑΟΚ. Βαριά κληρονομιά αφήνει πίσω του. Δεν μπορεί να καταλάβει τώρα ο κόσμος, γιατί δεν έχει ζήσει το γεγονός, και μόνο που κατάφερε να μας βάλει όλους σε ένα τραπέζι, όσους σκοτωνόμασταν, κάναμε, ράναμε κτλ. Και να βγούμε αγκαλιασμένοι από εκεί, είναι για μένα το μεγαλύτερο επίτευγμα επικοινωνιολόγου στην ιστορία των αθλητικών ΠΑΕ. Περίμενε, γιατί μπορεί να εκραγεί αυτό εδώ. Ποιο ρε? Δεν είναι αυτό. Τι είναι? Όχι, όχι. Κλείσε λίγο το ρεκοντήσιο. Ας θα πεθάνουμε και εσείς να κραγεί. Περίμενε ρε, άσε να κάνει κανένα μπαμ τώρα εδώ πέρα. Κλείσε το και άνοιξε το. Πού είναι? Πού το έχεις το... Πού είναι, πού είναι αυτό το κοντρόλ? Κλείνει και από εκεί. Το ακούς πως κάνει? Το ακούω πως κάνει. Είδες τα καινούργια γραφεία. Έχω κανονίσει να έχουμε καινούργια condition. Τι νομίζεις? Έτσι θα τα αφήσουμε. Και για πες. Αυτό και μόνο λοιπόν για τον Κυριάκο είναι πολύ σημαντικό. Ότι κατάφερε 10 φιλοσοφίες διαφορετικές να τις βάλει σε ένα τραπέζι και να βρουν μεταξύ τους. Ο Γιαννούλης ακούει τώρα την άλλη. Εγώ είχα τα ακουστικά και ψάρωσα. Τι βροχή ρε. Η βροχή είναι, δεν είναι το κοντήσιο. Και από τι πάρω... είμαστε, να τρυπήσαμε να τα βραχούμε. Ναι, τι δεν είμαστε. Ρε. Εντάξει. Ρε, τι δεν είμαστε, Γιάννη, τι να κάνουμε. Θεάς τη θάλασσα ήθελες. Ναι, ναι. Γίνουμε στην ξαπλώστρα έξω και βλέπουμε. Εντάξει, είπα να πεις 10 φορές για τον Κυριακή και το κόβει. Ναι, τέλος πάντων. Για μένα αυτό που έχει πετύχει είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ελπίζω αυτός που θα τον αντικαταστήσει να είναι στο ίδιο επίπεδο και καλύτερος. Να πάω. Σε καμία των περιπτώσεων δεν θα είμαι εγώ. Δεν κάνω για αυτή τη δουλειά. Είμαι ανίκανος να κάνω αυτή τη δουλειά που κάνω, Κυριακή. Να προσπαθώ να είμαι ψύχρεμος και να προσπαθώ να φέρω κόσμους μαζί, δεν μου ταιριάζει. Ωραία, ή να αντιδράω πολιτισμένα όταν γυρίζει το μάτι μου. Δεν το έχω αυτό, θα ήμουν κακή επιλογή. Θα ήμουν ο Χατσερίδης της... Αυτός έμεινε ή έφυγε? Όχι, έκανε μια μαγκιά κοντζέρβα. Ναι. Και έβαλε μια ρήτρα στο συμβόλαιο, τελευταία στιγμή, γιατί είναι τσακάλι το μαράκι. Η κορυφαία νύφη στην πόλη του δομενικονική στιγμή. Για διάφορους λόγους. Άντε Μίτσε ελεύθερη. Ναι, καλή εσείς... δουλειά έχει. Καλή δουλειά έχει. Και κάνει μια τρίπλα και περνάει μέσα ότι θα πρέπει να έχει συμμετοχή. Ένα λεπτό. Ωραία. Θεωρείται συμμετοχή. Στο 70% των αγώνων. Ναι. Τι, πολλοί παίκτες το έχουν αυτό, ρε. Ναι, δεν υπήρχε αυτός ο όρος. Τον κότσανε τελευταία στιγμή. Ο Χατσαγίδης δεν είχε ούτε το 10% των αγώνων. Πόσο αγώνες έπαιξε φέτος? Περίμενε, εύκολο. Πώς, 5, 10? Περίμενε να βρω, ρε Γιάννη. Σιγά μου, ρε, πόσο πολύ έπαιξε, αφού δεν είναι όλο εκτός ήταν. Τι πιστεύεις, ότι δεν είναι καλός παίκτης, δεν τέριαξε με τη φιλοσοφία? Τι έγινε, γιατί ας πούμε αυτός ο παίκτης δεν έπαιξε? Πιστεύω δεν τέριαζε σε καμία των περιπτώσεων τα χαρακτηριστικά του με αυτό που ήθελε ο ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που παίζει ψηλά. Με 40 μέτρα στην πλάτη του παίζει ο αμυντικός. Ναι. Άρα το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχει ο αμυντικός, Γιάννη μου, είναι ταχύτητα. Εσφέρα. Να καλύπτει τους χώρους. Δεύτερον, μέτριο build-up. Να χτίσει παιχνίδι. Ναι. Μέτρια τεχνική. Τρίτον, κακή περιστροφή. Δεν προλαβαίνει να γυρίσει. Ναι, ναι. Ωραία. Τέταρτον, έχει μάθει να παίζει μάνα του μάνα με σπίτι με ζώνη. Πέμπτον, ωραία, κακός ψηλά παρότι είναι 2 μέτρα. Τα διοξήματά του είναι όλα άγαρμα.
Τι λες, ε? Ναι, δεν πήγαινε καλά στην μπάλα. Πήγαινε καλά στην μπάλα που πήγαινε πάνω του. Ναι. Όταν έπρεπε να κάνει κίνηση προς την μπάλα, είχε κακό συγχρονισμό. Ναι. Γενικά λοιπόν ήταν ένα παιδί που ταιριάζει σε ένα άλλο είδους παιχνιδιού. Μάλιστα. Ήταν μια συναισθηματική μεταγραφή από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Που θα κάνει και λάθη, δεν γίνεται να κάνει όλα τέλεια. Όλα εννοείται αυτό. Τι... Εντάξει, νομίζω ότι αυτά τα λάθη τα κάνεις και μαθαίνεις. Δηλαδή μπορεί ο ΠΑΟΚ να έχασε 1,5 εκατομμύριο από αυτήν την ιστορία, αλλά νομίζω ότι θα γλιτώσει πολλά περισσότερα από τη στιγμή που έπαθε αυτό. Δεν του στήχησε το ΠΑΟΚ αγωνιστικά, αν εξαιρέσουμε δηλαδή την Ευρώπη. Αν εξαιρέσουμε την Ευρώπη που ο ΠΑΟΚ δεν τα πήγε καλά εκεί και είχε μερίδιο ευθύνης. Στο κομμάτι το χειμερινό, γιατί στο καλοκαιρινό ο Χατζηδάκης όταν έπαιξε δεν ήταν κακός. Δηλαδή στο παιχνίδι της Βασιλείας που θυμάμαι, που ο ΠΑΟΚ περίμενε, δεν είχε δώσει πολλά μέτρα, δεν είχε πάρει πολλά μέτρα στο γήπεδο, γιατί έβαλε και νωρίς τον γκολ, πήγε καλά εκεί. Ναι. Αλλά στα χειμερινά παιχνίδια ήταν από κακός έως αποκρουστικός. Συμβαίνει αυτό. Αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Καλά, τίμες, όλα δεν είναι. Ναι. Και απλά νομίζω χρόνια να έκανε την προηγούμενη, δεν ξέρεις πώς θα παίξεις. Αυτό όμως πληρώνεις, το ξέρεις. Όταν είναι μεταγραφή, Γιάννη, έχεις πολύ δίκιο ότι πληρώνεις το βιογραφικό του, όχι τι θα παίξεις εσένα. Ακριβώς, πληρώνεις για το πριν. Ναι. Όπως γίνεται και με τους προπονητές. Παίρνεις ένα προπονητή, όχι γιατί πέτυχες εσένα, αλλά γιατί πέτυχε κάπου αλλού. Ακριβώς. Αν θα πετύχεις εσένα, είναι κάτι πολύ αμφίβολο. Τι λέγαμε τώρα. Για τον Κυριακό. Όχι. για τους ποδοσφαιριστές. Μία μεταγραφή μπορεί να τη μελετήσεις χίλιες φορές και να έχεις 100 δίκαια όταν αποκτάς τον παίκτη ότι είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Σε επίπεδο χαρακτηριστικών, στοιχείων, το ένα το άλλο, χαρακτήρα, bla bla bla. Και έρχεται εδώ και η γυναίκα το αρχίζει και μουρμουρίζει όλη μέρα. Το έχω ζήσει, φίλε. Το έχω δει αυτό. Το έχω... Δεν υπάρχει χειρότερο. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Δεν υπάρχει. Ξέρεις ποιοι είναι αυτοί οι παίκτες? Ποιοι? Αυτή είναι που έχει προπόνηση 5 ώρα και είναι από τις 3 ώρες του γήπεδου. Πας και εσύ και καλά λίγο νωρίς να κάνεις λίγο θεραπεία, λίγο βαράκια, ξέρεις λίγο έτσι να... Και τον βλέπεις τον άλλον, μπορεί να κοιμάται, να είναι ντυμένος, έτοιμος δηλαδή εκτός από τα παπούτσια που πρέπει να δεθεί. Δηλαδή να φοράει το σορτσάκι, το φανελάκι, να είναι έτοιμος και να είναι κάπως να κουμπάει το σαγόνι με το ένα χέρι. Τι έγινε, μετά είπα τη γυναίκα που το είχαμε βίντεο. Ή έχουμε κάτι, ναι, δηλαδή. Τέλος πάντων, αυτή η λεπτομέρεια, παραδείγματος χάρη, μπορεί να αποβεί μοιραία για μια επένδυση εκατομμυρίων. Ναι. Δεν της αρέσει η πόλη. Είναι και μια ξινή. Και δεν είναι όλες σαν και εμάς που θα τη διώξουμε τη δεύτερη μέρα, όμως το κάνει αυτό. Εντάξει. Ναι. Γιατί εμείς αυτό θα κάναμε. Δεν πειράζει, αγάπη μου, πήγαινε στη μάνα σου. Άντε στη μάνα σου, κάτσε να κάνουμε μια τελευταία. Ωραία. Μια φώτο καλή, τελευταία. Θα τις λέγαμε αυτό το πράγμα και θα ησύχαζε το κεφάλι μας. Ξέρεις, το κλασικό είναι αυτό, άντε στη μάνα σου, γιατί δεν γίνεται. Δεν γίνεται, φίλε. Εκεί κοίτα, της εξηγείς μια κοίτα της κοπέλα μου, δεν θα μας τα κάνεις παρόλια εδώ πέρα. Εντάξει, εδώ υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δώσαν εκατομμύρια ευρώ για μένα. Ωραία, δεν μπορείς να επηρεάζεις την καθημερινότητά μου, θα σου πάω στα κόκαλα. Σε εισαγωγικά εννοείται, γιατί δεν χτυπάς ποτέ γυναίκα. Εντάξει. Αλλά εκτός αν το θέλει κάποιος. Στην πράξη πάνω. Πόσο πιο ξεκάθαρο να το κάνω, Γιάννουλη. Υπάρχουν αυτές που το θέλουν, τι έκανε, σου λένε. Εκεί λοιπόν πρέπει να εξηγηθείς έτσι, δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Πάντως είναι μεγάλο πρόβλημα. Οι γυναίκες των αθλητών, ειδικά οι ψωνάρες, που νομίζουν ότι αυτές παίζουνε. Ότι αυτές τρέχουν πάνω κάτω και βάζουν τα καλάθια ή τα γκολ, να παίρνουν αποφάσεις το πού θα παίξει, πώς θα παίξει, άμα αρέσει πολύ αυτό. Τραγικό, φίλε. Τραγικό, αλλά... Γιατί ρε φίλε, όταν τον παντρεύτηκες, ήξερες ποια είναι η δουλειά του. Ακριβώς. Δηλαδή εγώ τώρα, τι να μου πει μια κοπέλα μου, ξέρω εγώ, γιατί πας στον ΠΑΟΚ. Άραξε, ρε, σε μια γωνία. Πιάζε δεξιά, τελείωσες. Ναι, τελείωσες. Ναι, δε, με, ναι, αλλά στην αρχή είναι όλα καλά.
Στην αρχή, ναι, ναι. Στην αρχή θέλει να καβατζωθεί εσύ γιατί ναι, παίζει το χρήμα. Αλλά μετά. Μετά όμως σου βγαίνει και ο χαρακτήρας της. Εκεί λες, όπα, αδερφέ, έλα εδώ, τι φιλενάδα τι έχουμε. Έχεις πρόβλημα. Ωραία. Φέρε το δικηγόρο εδώ, να βρούμε. Να πας σπιτάκι σου, να ησυχάσεις το κεφάλι μου. Γι' αυτό και πολλές φορές γράφεται και σε εφημερίδες και στα site ότι δεν άρεσε στη γυναίκα του, κουβαρέθηκε η γυναίκα. Είναι αλήθειες αυτά, φίλε. Αλήθεια είναι. Δε. Είναι αλήθειες. Είναι αλήθειες. Υπάρχουν παίκτες που χρησιμοποιούν τη γυναίκα τους για επικοινωνιακούς λόγους. Δηλαδή, ο Βέρμπλουμ πέρσι έβγαλε μέσα από τη γυναίκα μια δυσφορία. Δεν βρίσκει σπίτι ο Βέρμπλουμ. Κέρδισε χρόνο εκεί. Λάθος μας. Λάθος μας. Εκεί πρέπει να πάω και να τον αφήσει. Γιατί αυτός ήταν ελεύθερος. Ήταν παίκτη τη Champions League και έψαχνα μεγάλο συμβόλαιο. Ναι. Ωραία. Εκεί λοιπόν ο Πάκο όμως και εγώ ήταν. Ακριβώς. Ναι, είδες μια χρονιά που στραβώνει από την αρχή που καταλήγει. Σοβαρό τραυματισμό το παιδί, δεν βοήθησε καθόλου. Ας ελπίσουμε του χρόνου θα βοηθήσει. Ας ελπίσουμε. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα τη σεζόν. Ναι. Και σε λίγο είμαστε πάλι πίσω. Και με φωνάζουν μπαμπά. Μη με λέτε μπαμπά. Κολώσαν, δεν θα κάναν τίποτα. Απλώς στραβοκοιτάγανε και μπήκα εγώ μέσα και... Μα γλυκίναν λίγο. Πού? Θα σου πω εκτός αέρα. Α. Μην κάνουμε και τζάμπα διαφήμιση. Ήρθε και άλλος. Αφού δεν βγαίνουμε, αφού δεν πάμε πουθενά ρε. Ναι, εννοείται. Κάθε μέρα σπίτι μας. Σπίτι και εγώ τώρα τελευταία... Πλάκα μην πιάσεις πια παράνοια τελευταία, δεν πάω μαζευτώ. Σαν να είναι του γάμου αυτά, είναι του γάμου αυτά. Εγώ ξέρεις τι έκανα. Τι? Εγώ έκανα, πώς το λένε, πήγα 5 μέρες στο Κίεβο. Παραμονές του γάμου σου. Ναι. Για να δεις τα μουσεία να υποθέσω. 10 μέρες πριν το γάμο, επειδή άρχισε να τρελαίνουμε, κι εγώ. Λες να μου κάνει μήνυση η πρώην γυναίκα μου. Την είχα πει ότι πρέπει να πάμε, πώς το λένε, στο Κίεβο. Γιατί έπαιζαν τελική ομάδα μου, ξέρεις και που έπαιζα εγώ για αυτά και ήμουν καλεσμένος. Και πήγα εκεί για να ηρεμήσω ρε φίλε. Ήταν αυτό εννοείται, το... Εννοείται το Κίεβο είναι μια πόλη που παραδοσιακά ηρεμεί κάποιο. Δηλαδή τελειώνει ο άλλος στη δουλειά του, εγώ παίρνει σύνταξη. Το πρώτο πράγμα που σκέφτεται είναι να πάω στο Κίεβο μια κουρασγέρα. Εννοείται ρε Γιάννη, πλάκα κάνεις. Και πήγες εκείνο το πολεμικό μουσείο. Όχι ρε, πήγα στα μουσεία τα τέτοια ρε. Ξέρα, του Β' Παγκοσμίου. Εγώ έμενα στην Ιωδό, το όνομα λέγεται Πούσκιν. Το Πούσκιν, του Πούσκιν Σεργέη. Δβά. Ο Σεργέη Πούσκιν. Ο οποίος ήταν ποιητής. Α, το ξέρω. Έλα ρε κολκά. Τι είπες τώρα ρε. Καλά τι είπε τίποτα τσουροκί. Έλα ρε εργαλείο. Τι είδες ρε φίλε, σε συγκίνησα. Ένας πολύ μεγάλος ζωγράφος, δεν ξέρω... Όχι, δεν είμαι για γάμο. Κατερίνα, δεν είμαι για γάμο. Καλά, συνεχίσει και θα δούμε. Θα καταλήξουμε σε συμπέρασμα. Ναι, για λέγε. Και ένας μεγάλος γράφος τότε όταν ζούσε αυτός και τέτοια, τον είχε κάνει πορτρέτα και μια έκθεση. Και αυτοί πήγαν εδώ. Πολύ καλά έκανε, φίλε. Ναι. Δεν την πρόλαβα γιατί ήταν νωρίς η προπόνηση. Ήταν να πάω κι εγώ. Αλλά δεν πρόλαβα. Και πραγματικά μετάνιωσα. Τέλος πάντων, πήγα στο Κίεβο, γύρισα και παντρεύτηκα. Αυτό είναι. Να ενημερώσω και τη φίλη μου την Κατερίνα εδώ πέρα. Και αυτό. Και εσύ πρέπει να πας ένα ταξιδάκι, μου φαίνεται. 4-5 μέρες. Όχι, σκέφτομαι να πάω μια σουίτα κάπου. Να βλέπω θάλασσα. Να μην κουνηθώ. Ναι, αυτό. 5 μερούλες. Όχι, πολλές είναι και εγώ. 4 μέρες το. Δεν πήγαινε μετά. Έπρεπε να κρατήσω και τη βίζα και άλλες μέρες και δεν γύρνα ποτέ. Εντάξει. Σωστό. Σωστό. Ναι. Καλό είναι αυτό που λες. Είναι ένα... μια τρέλα στο κεφάλι. Ξέρεις, εντάξει, ο γάμος δεν είναι εύκολο πράγμα. Αλλά μην ξεχνάς ότι αγαπιόσαστε. Και αυτό είναι το σημαντικότερο από όλα.
Πάνω απ' όλα, Γιάννη. Αυτό είναι, η αγάπη είναι. Άλλωστε, πώς να αντέξει άλλος άνθρωπος δίπλα μου. Είναι και αυτό. Έχει περάσει όλα τα τεστ. Α, την έβαλες και να περάσει και τα τεστ. Τι? Την έβαλες να περάσει και τεστ. Ναι, καλά, αυτό το πρώτο σίγουρο. Εντάξει. Χωρίς να το επιδιώκω. Αλλά όχι, ναι. Δεν είμαστε πιο εύκολοι άνθρωποι του πλανήτη. Είμαστε λίγο κυκλοθυμικοί. Είμαστε λίγο δουλειά μας, λίγο μυστήρια. Με είπαν τώρα τελευταίο ότι είμαι κυκλοθυμικός και λέω πραγματικά δεν ξέρω τι σημαίνει αυτή η λέξη. Εκεί που είμαστε ήρεμα, αρχίζω να ζω καντήλια. Ωραία. Ποιο δεν είναι αυτό. Ναι, μου το εξηγήσανε. Ποιο δεν είναι τέτοιο. Εντάξει, δεν είναι όλοι έτσι. Τι δεν είναι όλοι έτσι. Εγώ και 5 βρίζω και 6 γελάω και 7 ξαναβρίζω. Εντάξει. 8 χασμουργέμαι, 9 πινελίκη. Ποιος δεν το κάνει αυτό. Πες μου, ένα που δεν το κάνει. Δεν είναι έτσι. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι είναι παρεξηγημένη αυτή η λέξη. Την μπουμπουνάνε χωρίς λόγο. Άλλο αυτό. Ότι την μπουμπουνάνε χωρίς λόγο. Εμένα, εγώ είμαι. Εγώ, α πούμε, στις 4 σχέσεις που είχα στη ζωή μου. Ναι. Και οι τέσσερις μου είπαν ότι είμαι κυκλοθυμικός. Και επειδή είμαι και δίδυμος, διδυμάκι. Πατούσα και εκεί. Μου λέγανε διπρόσωπος αυτό. Ακούστε για να ξέρετε. Όχι, θα σου πω εγώ τι. Όταν έχω νεύρα, έχω νεύρα. Όταν δεν έχω νεύρα, δεν έχω. Είμαι ωραίος, γελάω, χαβαλέ. Όταν έχω νεύρα, νευριάζω. Ποιος δεν είναι έτσι. Ξέρεις τι λένε αυτές. Εσύ τι παθαίνεις, θα σου πω εγώ επειδή σε ξέρω. Ναι. Τις βαριέσαι σε κάποια φάση. Ωραία. Και προσπαθείς να τις διώξεις. Παθαίνεις αυτό το σύνδρομο του μπούλου, έτσι λέγεται. Όχι. Ωραία. Και όταν έχεις πάρει την απόφαση, αγόρι μου. Ναι. Ωραία. Άρχιζες, γίνεσαι λίγο πιο. Άντε, τα λέμε χάρηκα. Και γίνεσαι λίγο πιο απότομος. Δεν έχεις και τάκτ. Δεν πας επί και κάποιος μονεγάσκο. Κατάλαβες. Σου βγαίνει το καρδιτσιώτικο. Αυτό είναι το θέμα. Το καρδιτσιώτικο είναι μπίτσε γάμος. Μπίτσε γάμος αυτό τέλος πάντων. Ωραία. Εκεί σε χαρακτηρίζουν ένα κυκλοθυμικό. Ενώ ναι. Ουσιαστικά ποιο είναι το λάθος σου, δεν δίνεις τον μπούλο πιο κοφτά. Ότι φιλενάδα βαρέθηκα, βαριέμαι τώρα, σε παρακαλώ, κάνε τη ζωούλα, σε κάνω δικιά μου, πάμε παρακάτω. Καταλάβες. Ναι, αλλά πολλές φορές που, φορά που έχω ακούσει από φίλους μου, ναι. Λένε ναι. Ότι το λες και δεν καταλαβαίνουν. Τι το λες και δεν καταλαβαίνουν. Το λες κοφτά. Πρώτον, εγώ κοφτά μιλάω, δεν μπορώ να μιλήσω. Να σου πω τρεις ατάκες κλειδί σε αυτά τα ναι. θέματα. Μια ζωή την έχουμε. Άμα είναι να εγκλωβιστούμε στη συνήθεια, είναι λάθος. Θα το καταλάβεις και εσύ στη διάρκεια. Το ξέχασα ήδη. Κάνα πιο γρήγορο. Κάνα πιο γατήσιο. Άκουμε, είναι δουλεμένο. Το μάλακα είναι δουλεμένο. Ναι. Άκυρο. Αυτό δεν μπορώ να το πω. Είναι πολύ. Δε. Θα γελάσω. Είναι πρόλογος. Θα γελάσω. Θέλει, άκουρα, δηλαδή. Αυτό θέλει λίγο προλογάκο. 5 λεπτάκια είναι. Να καταλάβει η άλλη ότι το κάνεις για αυτήν. Να έχει και ενοχές στο τέλος. Καταλαβες. Γιατί είναι τέτοιες αυτές. Δηλαδή τσουκουτσούκου, τσουκουτσούκου, τσουκουτσούκου. Πάμε στο δεύτερο. Στο δεύτερο. Ότι και τι να το κάνουμε τώρα άμα δεν είμαστε ερωτευμένοι. Γιατί να μην έχεις εσύ την επιλογή. Ωραία. Ενός ανθρώπου που πραγματικά θα σε θέλει. Πιστεύω θα μου έρθει κατσαρόλα. Γιατί... Όχι πιάτο, άμα πω αυτά. Τι λες, δε. Γλυκά τα λες, όμορφα. Να το κάτω σιρτάρι, θα ανοίξουν, βγάλω την κατσαρόλα τη χύτρα, μπαμ στο κεφάλι. Όχι, θα τα λες, δε. Δεν μπορώ, ρε φίλε. Είναι για αυτό ο κυκλοθυμικός. Και το τρίτο. Για αυτό ο κυκλοθυμικός. Ναι, το τρίτο. Κάτσε να σκεφτώ τι έχω πει. Και πιάνουν αυτά, άμα τα λες, δεν ναι. πιάνουν. Πέφτει λίγο κλάμα, λίγο αγκαλίτσα μετά, κρατάς καλές σχέσεις, δεν το πας στο θάνατο. Καταλαβες. Δηλαδή, μπορεί να κάτσει κάποια κέντα μετά από κάθε δίμηνο. Ωραία. Για μια Τετάρτη απόγευμα. Για μια Τετάρτη απόγευμα, είχαν τα δύσκολη. Και ναι. Το τρίτο. Κοίτα, προσπαθώ να σκεφτώ τι άλλο παπατζηλίκι έχω πουλήσει. Όταν βαριέμαι. Δεν βαριέσαι πάντα, ρε παιδί μου. Δεν είναι αυτό. Είναι... Κλείνει ο κύκλος, φίλε. Δεν ταιριάζει κύκλος. Με όλα. Δεν τα κάνουμε τώρα. Απλά επειδή αυτές είναι πιο συναισθηματικές από εμάς. Αν και η νέα γενιά είναι πιο συναισθηματική, οι άντρες. Ποια είναι. Ναι. Οι άντρες γίναμε κλάψο. Έχω. Λεωνίδες. Ναι. Όχι, πλέον το έχω φιλοσοφήσει και αυτό. Φτάσαμε στη γενιά του μαμάκια. Δηλαδή αυτά τα παιδιά που είναι τώρα 20, 22, 23, 24 μέχρι 30, ξέρω εγώ. Ναι. Ήταν αυτά που μεγάλωσαν με μαμάδες. Λίγο πιο μεγάλες από εμάς, οι οποίες είχαν ψύχωση με τα αγόρια. Ναι. Ψύχωση. Ψύχωση. Είναι αλήθεια αυτό. Ναι.
και τα κάνανε μαμάκηδες. Είναι αλήθεια αυτό. Τα κορίτσια, ωραία, μεγαλώναν με τον μπαμπά. Και έχουν αντιστραφεί οι ρόλοι. Πολύ τσαμπουκάδες έχουν τα κοριτσάκια, είναι, ναι, και τα δικά μου τα δύο. Τη είναι... δικιά σου. Η δικιά σου με δαγκώνει όποτε με βλέπει. Και η μικρή το ίδιο είναι. Ναι, τη μικρή δεν μου την έχει φέρει, δεν την έχω κάνει τσεκ. Ναι, ναι, είναι και η μικρή είναι η ίδια με τη Σελίνα. Άρα με δικαιώνεις. Ναι, ναι. Εδώ έχουμε φτάσει, Γιάννη, λοιπόν. Εντάξει. Αλλά γενικά στο χωρισμό όταν πηγαίνεις πρέπει να πηγαίνεις αποφασισμένος. Καλά, εννοείται αυτό, ρε. Τι... Ναι. Αλλά γλυκός. Μην πας, μην τις βγάλεις το αίσθηκτο της επιβίωσης ότι ήρθε το τέλος. Ναι, έχουν οι τρελές. Θέλει όμορφα. Εντάξει, τότε έχει πρόβλημα η γυναίκα, ρε φίλε, άμα πιστεύει αυτό. Η φύση της είναι τέτοια, Γιάννη. Άμα πιστεύουν έτσι, κορίτσια, άμα μας ακούτε και πιστεύετε ότι είναι αυτό, δεν είναι. Γιατί να μην περνάς όμορφα, ρε φίλε. Αυτό σου λέω. Μετά από λίγο καιρό βλέπεις ότι δεν περνάς όμορφα, το τελειώνεις. Ναι, εσύ δεν το τελειώνεις, κάθεσαι και μαλώνεις. Γιατί λέω θέλω να τελειώσουμε και λένε όχι. Τι όχι, τι είναι, θα το συμφωνήσουμε και να συνεχίσουμε, τι από παρακάτω, μόλις θα πηγαίνεις. Καλά, πες όχι εσύ. Ναι. Ναι, απλά σου λέω, για να μην πάει στο όχι, θέλει λίγο να την οδηγήσεις στο να το πει αυτή. Είναι τρελές κανονικές. Δεν ξέρω, πρέπει να έχουμε λίγο. Έχεις αυτό το, το βλάχικο, το ωραίο, το, έτσι, το κατσαπλιάδικο, τις αρέσει αυτές. Και ξέρεις, είναι το target group σου είναι συγκεκριμένες. Το target group σου. Ξέρω ακριβώς που πας δηλαδή. Δηλαδή, εγώ αν δω μία στον δρόμο, λέω είναι Γιαννούλης. Να περπατάω τώρα στον δρόμο και θα με κοιτάνε και θα πούνε δεν είμαι εγώ. Πες τον Κόλκα, δεν είμαι εγώ. Ναι, έτσι θα γίνει ακριβώς. Τέλος πάντων. Με αυτά και με αυτά. Με αυτά και με αυτά, φτάσαμε στο τέλος μιας υπέροχης χρονιάς. Νταμπλούχη πάνω απ' όλα. Ναι. Κάναμε ωραίες εκπομπές. Κάναμε ωραίους καλεσμένους. Γελάσαμε πάνω απ' όλα. Δώσαμε χαρά. Νευριάσαμε και μερικές φορές. Πότε νευριάσαμε? Νευριάσαμε με κάτι που δεν. Ναι. Έτσι λένε. Δεν ξέρω, εγώ δεν θυμάμαι. Και στα καλά και στα κακά, αυτές τις παπαριές αυτές. Ναι, ναι. Ναι. Εντάξει. Καλό καλοκαίρι. Αν και βρέχει τώρα, τέτοιου γρουσούζεις είσαι. Για να μην πάω αύριο. Όχι για να μην πας αύριο, επειδή είπαμε θα βρέξει, για να μην φύγετε Χαλκιδική και να ψηφίσετε Ζέρβα. Ζέρβα θα ψηφίσουμε, ρε φίλε. Αυτό σου λέω. Ψηφίζουμε γιατί είναι ωραίος άνθρωπος. Ακριβώς αυτό. Πάμε λοιπόν, ακολουθεί ο Τρέ. Πού είναι ο Τρέ, είναι εδώ, ήρθε. Ήρθε ο Τρέ. Απλημμύρισε. Σύντομα. Να είστε καλά, θα ενημερώσουμε τι κάνουμε γενικά. Γιατί το ντουέτο είναι εδώ. Ενωμένο δυνατό. Και ο Κόλκας θα ψηφίσει Πασόκ. Δεν γίνονται αυτά. Φιλιά. Ευχαριστούμε, γεια σας.